ίσως είναι καταπληκτική. Λοιπόν, πάμε. Ναι. Η Αθηνά θα κάνει αυτό. Πάμε λίγο, Αθηνά, η σειρά σου. Πάμε με ήχο και μουσικούλα. Πάμε μουσική. Πάμε action. Πολύ καλό, μπράβο, Αθηνά. Πάμε τώρα, Κωνσταντίνη, η σειρά σου. Έχεις και πολύ πυκνό φρύδι, θα είναι τέλεια. Πάμε πάλι με τον ήχο, χωρίς μουσική δεν μπορεί να εμπνευστεί. Οπότε πάμε, κοιτάς το φακό, κάνεις τα φρύδια, μην διακόπτεσαι. Μην σε διακόπτει κανείς, κανείς. Πάμε, focus. Ένα, δύο, τρία, action! Τέλειο, λοιπόν, τέλειο, τέλειο. Περίμενε και εσύ, κύριε Νίκο, η σειρά σας τελείω. Λοιπόν, πάμε, Αλεξάνδρα. Θέλουμε τη μουσική, γιατί η μουσική είναι απίστευτη και απίθανη. Λοιπόν, συγκεντρώσου είναι πολύ καλός. Όλοι έχετε δικό σας στυλ και το κάνετε καταπληκτικά. Περιττό να σας πω ότι το κάνετε καταπληκτικά. Με πω καλύτερα. Έχουν ταλέντο, έτσι. Λοιπόν, πολύ ταλέντο. Η σειρά σου, εσύ κοιτάς το φακό, εκεί συγκεντρώσου και κάντο. Ένα, δύο, τρία, action με μουσική. Κάντο. Το κάνεις καλά, κάντο. Πολύ καλό! Τέλεια! Λοιπόν, έχουμε πολύ ταλέντα εδώ! Πάρα πολύ ταλέντα! Λοιπόν, ανυπομονώ. We save the best for last, όπως λέμε και στην Αμερική. Φιλάμε το καλύτερο για τελευταίο. Πάμε, κοιτάς στο φακόνι. Όχι, όχι τελευταίος, προτελευταίος. Προτελευταίος, γιατί? Τελευταία. Όχι, όχι! Εγώ δεν το κάνω για τότε. Με τίποτα, με τίποτα. Λοιπόν, πάμε. Ένα, δύο, τρία, θέλουμε μουσική. Νίκος! Από τώρα Botox δεν θα το κατεβαίνει. Τέλειο, τέλειο. Λοιπόν, καταπληκτικό. Εγώ έχω μία έκπληξη, πάμε να δούμε και άλλα eyebrows. Προσπαθώ να την γλιτώσω και την γλιτώσω. More eyebrows, Cadbury eyebrows. Πάμε, ένα άλλο βιντεάκι. Αυτή ήμουν εγώ όταν ήμουν μικρή. Όχι, μπορώ να πω και ένα ψεματάκι, όμως να αποφύγω τη θέση μου. Λοιπόν, πώς σας φάνηκε, παιδιά, είσαστε απίστευτα. Είσαστε απίστευτες, τι λέω. Απίστευτα, ωραίες, απίστευτα. Πολύ, το κάνεις πολύ καλά. Πολύ καλά. Πρέπει να αρχίσουμε να βαθμολογούμε εδώ πέρα. Νομίζω θα κάνετε τα τέλεια διαφημιστικά. Και εσύ το κάνεις πολύ καλά, Όλγα. Πώς σου φάνηκε η εμπειρία? Η εμπειρία του αναποκατεβάζει. Cadbury eyebrows, ναι, το κάνουν. Φλάκα έχει. Δεν έχει φλάκα. Και τα βιντεάκια, εγώ νομίζω πρέπει να κάνουμε τώρα ένα δικό μας βιντεάκι, τα eyebrows, τα δικά σας, που ήταν από τη face to face, και θα τα βάλουμε στο YouTube. Δηλαδή, όταν μπαίνουν και βλέπουν Cadbury eyebrows of Greece, θα βλέπουν τα δικά σας. Πάμε όμως να δούμε την εταιρεία Vero, την οποία μας έφτιαξε φανταστικά το σαλονάκι μας. Είναι εταιρεία ιταλική, αλλά και. Όχι ιταλική, κάνει εισαγωγές από Ιταλία, αλλά ελληνικά προϊόντα. Εδώ, παπούτσι από τον τόπο σου. Και όχι μπαλωμένο, πανέμορφο. Vero.
έχουμε όμως και τις πανέμορφες εδώ που μας στολίζουν, πώς σου φάνηκαν. Ωραία. Τα έπιπλα, θα κάνεις διαφήμιση για έπιπλα. Γιατί όχι. Παρόλο που είσαι ηθοποιός, ε? Ναι. Θα έκανες. Γιατί όχι. Άμα τέριαζε νομίζω στο γούστο μου και μου άρεσε, γιατί για να συμμετέχω κάπου, σαφέστατα πρέπει να μου αρέσει, ναι. Γιατί θα προτιμούσε καναπέ ή σε κρεβάτι να κάνεις διαφήμιση. Νομίζω σε καναπέ. Ναι. Ναι. Εσένα σε και, χαλιά, και το χαλί μου, ωραία, έτσι χαλιά μου αρέσουν. Εγώ σε βλέπω καλύτερα πάνω στο τραπέζι της κουζίνας. Δεν ξέρω γιατί μου βγάζει αυτό το σεξο. Είσαι λίγο σεξομπόμπα, τι να κάνουμε. Σε ευχαριστώ, αλλά νομίζω το μαγειρικό το έχω καλύτερα. Το μαγειρικό? Ναι. Θα μαγειρεύεις εκεί, θα πει φάτε εδώ πέρα, αλλά πάνω στο τόσο τραπέζι θα κάνουμε όλα. Κάπως έτσι θα είναι, κάπως σεξουαλικό κόνσεπτ. Πάμε να δούμε more eyebrows, Cadbury eyebrows. Λοιπόν, πανέμορφα αυτό. Έχουμε ετοιμάσει εδώ τα δύο μοντέλα μας, τέλος πάντων χορεύτες μοντέλα, τα οποία θα κάνουν την δοκιμασία αυτή. Αυθόρμητα εδώ στο πλατό μας βγαίνει, αλλά βγήκε τόσο όμορφο που μου άρεσε τόσο πολύ, το σκηνοθετούμε εδώ στο face to face. Πάμε λοιπόν με λίγη μουσική, μόλις πούμε action, κοιτάτε βασικά εκεί, έτσι, εκεί, μεταξύ σας πολύ, πολύ λίγες ματιές, glances που λέμε, αλλά πιο πολύ στο φακό, συγκεντρωνώσει το φακό. Φρύδια, κουνείτε και τη μύτη αν θέλετε λιγάκι Τζίνι Στάρ, Σαμπρίνα. Λοιπόν, ένα, δύο, μουσική θέλουμε, έτσι. Ένα, δύο, τρία, action. Απίστευτα καλές, απίστευτα καλές, απίστευτα. Δηλαδή δεν ήταν τόσο καλές. Τι να πω το πότε. Ξέχασε το, δεν μπορώ. Έχουμε ξεφύγει εδώ πέρα. Λοιπόν, πάμε να δούμε όμως και κάτι άλλο. Κάποια γυναίκα που δεν το βάζει κάτω. Γιατί δεν το βάζει κάτω, γιατί κάνει βουτίτσες στην πισίνα, αλλά σε τι ηλικία. Πάμε. Granny diving. Αυτά που λέτε η γιαγιούλα, τι να κάνουμε, είναι η πραγματική γιαγιούλα, η πραγματική της ηλικία. Αλλά να ρωτήσω εδώ την Όλγα την Πολίτη, θα έκανες ποτέ μια μεγαλύτερη ηλικία, δηλαδή θα μπορούσες να παίξεις, να υποδηθείς μια γριούλα? Σε αυτή την ηλικία που είμαι νομίζω όχι, αλλά λίγο αργότερα θα με βοηθήσει λίγο και τα χρόνια, θα έχω πάνω μου, θα μπορέσω να το κάνω καλύτερα. Γιατί κάτι, άμα δεν το έχεις ζήσει απόλυτα, σίγουρα μπορείς να το διαβάσεις, να το δεις, να μιλήσεις με αυτόν τον άνθρωπο ο οποίος θα έχει εκείνο το χαρακτηριστικό το οποίο θα πρέπει να υποδηθείς. Πρόσεχε, σε φνιδιάσου τώρα. Είναι λίγο δύσκολο όταν είσαι στο τόσο μικρή ηλικία όσο είμαι εγώ. Να παίξεις κάτι αρκετά μεγαλύτερο, δηλαδή μια γιαγιά. Και μετά, ναι, γιατί όχι, πολύ ωραίο. Ναι, λοιπόν, κάτσε να σου μαζέψουμε τα μαλλιά. Γιατί πάντα παίζεις τον όμορφο και το σεξι ρόλο. Έτσι. Yeah. Εγώ θα σε σκηνοθετήσω τώρα, πρόσεξε. Θα γίνεις λίγο granny. Granny. Φαντάσου λίγο τον εαυτό σου ότι είσαι γιαγιά, έτσι. Yeah.